Εγώ γιατί πέφτει το σπίτι. Πέφτει το σπίτι. Δεν μπορούσα να την περάσει κανένα. Μέλη της εθελοντικής ομάδας Lifeguard Ελλάς εντόπισαν τη γιαγιά Ειρήνη να περπατά στα χαλάσματα του δρόμου στα Σκορδαλού. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι ηλικιωμένοι βλέποντας τα ορμητικά νερά να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, έφυγε από το σπίτι της, φοβούμενη πως και αυτό θα καταρρεύσει. Η αντίδρασή μας ήταν να τρέξουμε να τη βοηθήσουμε. Έβαλε τα κλάματα μόλις μας είδε από την ένταση, διότι είχε καταφέρει, είχε περάσει το πρώτο εμπόδιο, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μετά ήταν χάος. Τι είπαμε, βρε γιαγιά, πώς βρέθηκες εδώ, γιατί το ξεκίνησες. Και όταν μας είπε ότι το σπίτι μου περπατούσε, εκεί τελειώνουν τα λόγια. Μία μέρα, δεν μπορείς να τις δύο. Περίμενε να περάσουμε. Τα μέλη της αποστολής κάτω από αντίξωες συνθήκες περπατώντας τις λάσπες και στείνοντας αυτοσχέδια μονοπάτια ανέλαβαν να μεταφέρουν την ηλικιωμένη σε ασφαλές σημείο του χωριού. Δεν είχαμε φορείο μαζί μας που θα διευκόλυνε. Οπότε στην αρχή σε ένα κλαδί την καθίσαμε, ένα παιδί από πίσω ένας ναυαγωστός, ο Σταύρος, την κρατούσε μην γύρει προς τα πίσω. Την πήγαμε κάποια απόσταση, μετά κουράστηκε και μετά βήμα-βήμα έπρεπε να φτιάξουμε και ένα γεφυράκι, το φτιάξαμε. Ήταν πρόβλημα μεγάλο οι λάσπες γιατί χωνόσουν αμέσα, οπότε έπρεπε να στείλουμε πάνω στις λάσπες κλαδιά, πέτρες, τάβλες για να τις περάσουμε. Το πλήγμα για το χωριό Σκορδαλού που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα πριν από τους λάκους Ομαλού είναι ανεπανόρθωτο. Οι καταστροφές βιβλικές. Συνεχίζουμε, βλέπετε, έτσι είναι παντού ο δρόμος, όλο το δίκτυο. Με δυσκολία περπατάς κιόλας. Φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσει κάτι τη στιγμή που περνάς. Αλλά υπάρχει κόσμος εκεί, υπάρχουν άνθρωποι αποκλεισμένοι, υπάρχουν παιδιά και πρέπει να πάμε. Αυτό που σε αποκαρδιώνει είναι το μεγαλείο, τη δύναμη της φύσης που βλέπεις ολόκληρες πλαγιές πεσμένες. Ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι σε βουνό, έχουν δει τα μάτια τους πολλά. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν πεσμένοι ψυχολογικά, είχε πέσει στο μισό του σπίτι ας πούμε. Σήμερα βρήκαμε ένα το οποίο ήταν σε κολόνες, είχαν βάλει διάφορες κολόνες για να μην πέσει στο μπαλκόνι τους. Αυτοί ναι, είχαν λίγο έτσι, την ψυχολογία τους λίγο πεσμένη. Υπήρχαν άλλοι όμως που λέγανε δεν πειράζει και από την αρχή. Να βρουν κουράγιο να συνεχίσουν να ζουν, ευχόμενοι τα χωριά τους που σήμερα μοιάζουν βομβαρδισμένα να αποκατασταθούν, καλούνται οι κάτοικοι στα Σκορδαλού, στους λάκους, τα παλαιά ρούματα. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που δεν υπάρχει βέβαια και θα πρέπει να περάσουμε από εδώ πέρα με τα πόδια, να πάμε στο χωριό που βλέπετε στο βάθος. Στο χωριό υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετές δεκάδες κάτοικοι και παιδιά. Έχουμε ένα γιατρό μαζί μας στην αποστολή. Το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί όταν βρίσκεσαι στο χωριό σου και βλέπεις να καταραίει τριγύρω το σπίτι και το χωριό σου, νομίζεις πως είσαι μόνος σου στο πουθενά. Η εθελοντική ομάδα Lifeguard βρέθηκε σε δεκάδες αποκλεισμένα χωριά των Χανίων μεταφέροντας φάρμακα και ψωμί στους κατοίκους. Η αποστολή μας σήμερα είναι να μοιράσουμε ψωμί ζεστό, φρέσκο και με το γιατρό να περιποιηθούμε τους κατοίκους. Ο γιατρός ως γιατρός, εμείς σαν διασώστες πρώτων βοηθειών, τραύματα. Η μία κατηγορία, οι περιοχές που ήταν εντελώς αποκλεισμένες, που ήταν εντελώς κατεστραμμένο το οδικό δίκτυο και ήταν πολύ δύσκολη πρόσβαση. Οι άνθρωποι διατηρούσαν όμως την αισιοδοξία τους.